Κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, δεύτερη ανάγνωση στην ουσία. Γιάννου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτα-πρώτα, είναι απορίας άξιο. Πού είναι όλος ο κόσμος ο οποίος κόπτεται για αρχές δικαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ψηφίσματα των ΗΠΑ που από την ώρα που ανακοινώθηκε, ό,τι ανακοινώθηκε, πετάγονται στον κάθε των αχρήστων οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μια σοβαρή τοποθέτηση από μια χώρα περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα. Πρώτον, πρέπει προσωπικά να είμαι θυμωμένος, όπως και οι πολίτες, διότι πέρσι, ένα χρόνο πριν, 15, αν δεν κάνω λάθος, Σεπτεμβρίου, είχαμε δημοσιεύσει στη Σημερινή ολόκληρο το σχεδιασμό της Τουρκίας για την αμόχωστο, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Άρα υπάρχει ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, και δεν μιλώ του Α, του Β, του Γ. Γενικά, διότι τα ήξερα. Δεύτερο. Μα υπήρξε, προϋπήρξε και αυτό το σόου μέσα στα λεωφορεία πριν από ένα χρόνο, που επισκέφτηκαν και την Περίκλειστη. Έπονται και άλλα με βάση το σχεδιασμό. Θα κάνουν μαγαζιά, θα κάνουν ιστορίες. Οπότε, δεύτερο, αντίθεται ένα ερώτημα όπως το βάζεις, τι κάναμε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Αποτρεπτικά συνεχίσαμε την πολιτική του εξευμενισμού. Διότι μην μου πείτε ότι προχθές δεν γνωρίζαμε ότι θα άνοιγε η αμόχωστο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα, από τη στιγμή που σηκώσαμε το βέτο, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξευμένησε για άλλη μια φορά την Τουρκία, ο Ερντογάν το θεώρησε ως αδυναμία των πάντων. Μέτρησε την Ελλάδα, μέτρησε εμάς, μέτρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ σωστά έχεις πει, Χρύσα, ότι είτε πάμε είτε δεν πάμε στις συνομιλίες. Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, οι Τούρκοι δημιούργησαν ένα νέο τετελεσμένο. Δηλαδή, για να πάμε στις συνομιλίες, θα πάμε επί τη βάση των νέων τετελεσμένων. Γιατί γίνεται αυτό όμως? Για τον απλούστατο λόγο ότι τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Εθνικό Συμβούλιο θα έπρεπε να ζητήσουν έκτακτη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενεργοποίηση της προχθεσινής απόφασης. Ναι. Αυτό είναι. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά τον ΟΓΕ. Σε ό,τι αφορά τον ΟΓΕ, νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε αντιληφθεί τι είναι ο ΟΓΕ. Το είπαμε και προχθές. Δεν λαμβάνει κανένας υπόψη το Γενικό Γραμματέα. Δεν έχει εξουσίες στο διεθνές σύστημα. Και η Τουρκία λέει θα την πάρουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Τουρκία δεν υπάγεται στο κεφάλαιο 7, στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να της επιβληθούν κυρώσεις. Αλλά λέει, παίρνω το ψήφισμα, το ρίχνω στον κράτο του αχρήστων και προχωρώ. Συνεπώς, το πεδίο δράσης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε, εμείς λέμε ότι δεν είναι ανάγκη να επιβληθούν κυρώσεις, ότι θα πρέπει να ξαναπάμε σε συνομιλίες. Να πάμε σε συνομιλίες. Αυτό που βλέπουμε είναι οι χάρτες που σας λέγαμε, κυρίες και κύριοι, για τις δημοσιεύσεις μας ένα χρόνο πριν. Ακριβώς αυτά που δείχνουν. Ένα χρόνο πριν κάναμε αυτή την κουβέντα. Ακριβώς. Να, η παραλιακή ζώνη. Θα δείτε τώρα και το, ζώνη, σε πολύ λίγο θα δείτε και το προσέλιδο της σημερινής. Η παραλιακή ζώνη που ανοίγουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Συνεπώς, το όπλο μας, ας πούμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα εκεί πρέπει να παίξουμε, αλλά πλέον πρέπει να αποφασίσουμε. Εξευμενισμό, καρότο ή μαστίγιο. Και κάτι άλλο. Για τις χώρες της Βαλτικής ή για τις χώρες για τη Λευκορωσία, η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες θεωρούν τη Ρωσία ως απειλή. Και όταν γίνεται θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη θεωρούν ακόμη και κατοχική δύναμη. Δεν έχουν δώσει υπηκότητες στους Ρώσους που διαμένουν στις Βαλτικές χώρες. Εμείς ακολουθούσαμε μια πολιτική μην τιμωρήσετε την Τουρκία, ακόμη και χθες. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε για να τελειώσει αυτή η πολιτική. Διότι αντιλαμβάνομαι, ακόμη και χτες ακούγαμε φωνές ότι να μην τιμωρηθεί η Τουρκία, θα πάμε σε διάλογο, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Τα ακούει αυτά ο Ερντογάν και μας φέρνει τούμπα. Και πρέπει να βγούμε έξω από το κουτί και να πάμε σε κάτι άλλο. Πέραν, δηλαδή, δεν ξέρω αν με απατάει μνήμα, αλλά μετά την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, αυτή είναι η πιο βία τουρκική γίνηση που γίνεται επί του εδάφους, έτσι. Δεν υπάρχει, προσπαθούμε όμως να την υποτιμήσουμε, αν κατάλαβα καλά. Ότι περίπου δεν συμβαίνει και κάτι. Από ό,τι κατάλαβα, είναι προεκλογικό κόλπο και όλα τα συναφή. Μα, εάν είναι προεκλογικό ή όχι, είναι ένα αφήγημα. Ωραία, το αποτέλεσμα είναι που μετρά. Δέχομαι ότι θα έρθει η κυρία Λούτ. Βασική προϋπόθεση. Εάν η κυρία Λούτ και ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ σέβονται τα ψηφίσματα και τα όσα έχουν συμφωνηθεί, σημαίνει ότι προϋπόθεση για να πάμε σε συνομιλίες είναι η τήρηση των παραγράφων των Συμφωνιών Κορυφής Κυπριανού Ντεχτάς, που λένε το εξής πολύ απλό: επιστροφή της πόλης της Αμοχώστου ανεξαρτήτως λύσης του Κυπριακού. Τώρα, εάν η κυρία Λούτ, ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ή ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, αυτά που έχουν αποφασιστεί δεν μπορεί
να τα προωθήσει, τότε γίνεται αντιληπτό ότι θα πάμε στις οποιασδήποτε συνομιλίες με τουρκικούς όρους. Στην ουσία, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, αυτή την ώρα αυτό που κάνουν οι Τούρκοι είναι ότι παίρνουν ένα κομμάτι της πράσινης γραμμής, γιατί ως τέτοια θεωρείται η υπερίκλειστη πόλη, έτσι, και το κάνουν δικό τους. Όταν όλα τα ψηφίσματα λένε ότι αυτό μόνο στους νομίμους κατοίκους μπορεί να δοθεί. Αυτό είναι ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ήταν η αχίλιος τέρνα της Τουρκίας. Λέω τις πράσινες γραμμές, ναι, γιατί η ιδιοκτησία τώρα είναι των Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό το θέτω έτσι. Περνά τώρα από αχίλιος τέρνα της Τουρκίας σε αχίλιος τέρνα δική μας. Δηλαδή μας εκβιάζουν. Ναι. Ή θα έρθετε με τους όρους μας, προσέξτε τι θα μας πούν. Ή θα έρθετε με τους όρους μας, ή θα συνεχίσουμε εμείς την ιστορία με την Αμόχωστο και θα προχωρήσουμε και αλλού. Συνεπώς, ή εμείς βάζουμε μια γραμμή και λέμε ότι η Τουρκία. Και βέβαια υπάρχει και ένας κατάλογος με μέτρα τα οποία θα μπορούσε να προτάξει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Μα γιατί δεν προτάχθηκαν? Κανονισμός της πράσινης γραμμής την ώρα που συμβαίνει αυτό μπορεί να ισχύει. Θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Ανοίξαμε τη Δερίνια. Από πού θα πηγαίνουν? Από το δόφραγμα της Δερίνιας. Σωστό. Μήπως. Ακριβώς. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να κλείσουν τα πράγματα. Γιατί. Ας υπάρξει ένας προβληματισμός. Γιατί. Διότι γνωρίζω ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα. Μπορεί αν κλείσουμε τα πράγματα και να το προσέξουν οι τηλεθεατές, ως αντίπεινο να μας παρουσιάσουν το μοντέλο της Πρίστινα, δηλαδή να τεθεί το αεροδρόμιο των κατεχομένων κάτω από τον ΟΗΕ κτλ. Αλλά πρέπει να δώσουμε προς τη διεθνή κοινότητα να καταλάβει ότι ακόμα και αν κλείσουμε τα οδοφράγματα, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος λόγω της τουρκικής παρανομίας. Ως εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο. Τώρα, πάμε να δούμε αυτό που περιγράφαμε πριν, τις αντιδράσεις.